παραγωγή φέτος είναι στο έλεος του Θεού. Θα δείτε εδώ στο χώρο την οποία έχουμε πετάξει τα σταφύλια κάτω για να μην να τα πληρώσουμε στους παραγωγούς, αλλά δεν θα έχουμε πού να τα βάλουμε. Το χείλος της Αβύσσου για μία ακόμη φορά οι αμπελοκαλλιεργητές της Κρήτης. Η ίστατη λύση της υνοποίησης της φετινής παραγωγής μπλοκάρει, αφού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αρνείται ακόμη και να ακούσει τις εκκλήσεις των αγροτοσυνδικαλιστών. Έχει πολλά σταφύλια απ' έξω. Δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουν οι άνθρωποι. Είναι σε απόγνωση. Με τα μπέλια άκοπα, τι να κάνουμε, βέβαια. Θα τα κόψουμε, τι να κάνουμε. Τι θα τα άμα δεν τα πάρουν, τα πετάξαμε. Δεν κάνουμε. Αυτό που είναι άκοπο είναι γύρω στις 6 τόνους. Το εινοποιείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή κατεβάζει ρολά. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο, ειλικρινά, από τους παραγωγούς. Αλλά έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας και η οργάνωση και οι εργαζόμενοι. Δουλεύουν 24 ώρα. Δεν μπορούμε να απορροφήσουμε άλλα σταφύλια. Και ευτυχώς που υπάρχει και η Ένωση, που θυμάμαι μέχρι πριν ανοίξει. Κοιτάζαν να τα πάρουν κάποιοι 20 λεπτά, 18 λεπτά, δηλαδή με τραγική κατάσταση. Οι δεξαμενές γέμισαν και απελπισμένοι οι αμπελουργοί δεν έχουν πού να διαθέσουν το προϊόν τους, αφού σε κάθε άλλη περίπτωση ο κόπος τους εξανεμίζεται. Λέει, από ό,τι λέει ο πρόεδρος, τελευταία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω τι να κάνουμε, τα πετάξουμε, ξέρω εγώ. Είναι ακόμα μια μικρή ποσότητα. Θα δούμε τώρα από εβδομάδα αν θα ξαναπάρουν εδώ στα φύλλα, να δούμε αν θα τα φέρουμε. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, μπροστά στην απελπισία των αγροτών, θα στηβάξει στα φύλλα ακόμη και στα γύρω χωράφια για να πάρουν χρήματα οι παραγωγοί που έχουν αφήσει τόνους στα φυλλών άκοπου στα μπέλια. Δεν μπορούμε να απορροφήσουμε άλλα στα φύλλα. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο μέρος πάλι φέτος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συζητώ συγγνώμη τους παραγωγούς. Μην βγαίνουν να λένε για μεγαλεπίβολα σχέδια και για αναμπέλωση όταν ο παραγωγός δεν μπορεί να πουλήσει τα σταφύλια του. Είναι μια κατάντια. Μην λένε για αναμπέλωση γιατί κανείς δεν θα επενδύσει σε κάτι που δεν πουλιέται. Η Ένωση Ηρακλείου εξάντλησε κάθε δυνατότητα στις δεξαμενές της και ανακοίνωσε ότι το εινοποιείο κατεβάζει ρολά, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κοφεύει στις εκκλήσεις για απόσταξη κρίσης για να μετριαστεί το μέγεθος της φετινής καταστροφής. Δεν έχω απέτηση όπως παλιά που είχαμε συγκέντρωση και τιμές ασφαλείας, αυτά τελειώσανε, αλλά πρέπει να βοηθήσει την απόσταξη να διάσουν. Η περσινή χρονιά ήταν, δεν έφυγε το κρασί και από τους ιδιώτες και από την Ένωση. Αλλά ξαναλέω, ευτυχώς υπάρχει η Ένωση με τα προβλήματά της. Οι αμπελώνες παραμένουν ατρίγητοι, καθώς οι παραγωγοί δεν είχαν κανένα κίνητρο για σταφυδοποίηση, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, χάνοντας ολοκληρωτικά το εισόδημα της χρονιάς. Τι θα κάνει την παραγωγή, το σταφύλι, τι θα κάνει. Είναι μεγάλη ζημιά. Οι αμπελώνες παραμένουν ατρίγητοι, καθώς οι παραγωγοί δεν είχαν κανένα κίνητρο για σταφυδοποίηση και τώρα μένουν ξεκρέμαστοι, χάνοντας τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου μιλά με πικρία και απογοήτευση για τη στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο φαίνεται να αρνείται ακόμη και το διάλογο με τους αγροτοσυνδικαλιστές του νησιού. Δυστυχώς τώρα και 15 μέρες προσπαθώ να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Γεωργίας, με τον Υπουργό, αλλά μάλλον είναι τόσο πολύ άσχολος που δεν μπορεί να μιλήσει με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου για 5 λεπτά. Να δούμε αν πραγματικά θα μπορούσαμε με την απόσταξη κρίσης, αν μεγαλώναν λίγο το κονδύλι αυτό που φέτος ήταν πάρα πολύ μικρό. Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, να κάναμε κι εμείς ακόμα κάτι περισσότερο για τους παραγωγούς.